Εκπρόσωποι φορέων, συνδικάτων, ο ιατρικός κόσμος της πόλης και πολλοί πολίτες βρέθηκαν χθες στην πλατεία του Αγίου Νικολάου ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ιατρικού Συλλόγου και των νοσοκομιακών γιατρών για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στον νευροχειρούργο Νίκο Χαυτούρα, που τέθηκε σε αργία με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενώ είχε αθωωωθεί στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για υπόθεση προμήθειας υλικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Στην εκδήλωση συμπαράστασης είχε ανοιχτεί βιβλίο στο οποίο υπέγραψαν ζητώντας την άμεση αποκατάσταση του γνωστού γιατρού και τη σύγκληση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου πολίτες αλλά και εκπρόσωποι φορέων κομμάτων, παρατάξεων και συλλογικοτήτων της αριστεράς. Ενώ σε πανό που είχε αναρτηθεί στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου υπογραμμίζονταν όχι στην παράνομη αργία του συναδέλφου νευροχειρούργου Νίκου Χαυτούρα, επιστροφή εδώ και τώρα. Όταν ενοχλείς και πολιτικά, όταν ενοχλείς διεκδικώντας γιατρούς, διεκδικώντας δημόσια υγεία, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες του και δημόσια καλύτερες συνθήκες στο νοσοκομείο. Όταν λοιπόν διεκδικείς, ενοχλείς. Γι' αυτό δυστυχώς βρίσκομαι σε αυτή τη θέση τώρα. Ιδιαίτερα φορτισμένος ο ίδιος ο κ. Χαυτούρας υπογράμισε ότι δέχεται έναν επανόρθωτο ηθικό πλήγμα, αλλά ότι η συμπαράσταση των πολιτών και όλων των βολιωτών του δείχνει το δρόμο να συνεχίσει τον αγώνα του για να δικαιωθεί, ενώ όπως έκανε γνωστό όταν ρωτήθηκε, θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να προσβάλλει τη συγκεκριμένη απόφαση, όπως έκαναν άλλωστε και άλλοι συνάδελφοί του και δικαιώθηκαν σε πρώτο βαθμό, απόφαση που τους δίνει το δικαίωμα να επιστρέψουν στην εργασία τους. Δεν είναι δυνατόν να κάνει ανθρώπους καλά και να τον κυνηγάνε με αυτόν τον τρόπο. Και χωρίς να φταίει κιόλα. Υπάρχουν ντοκουμέντα που δεν φταίει καθόλου. Ο κύριος Χαυτούρας χαρακτήρισε την απόφαση του Υπουργού παράνομη, ανήθικη και προκλητική. Παράλληλα, για μία ακόμη φορά κατήγγειλε τον Υπουργό ότι με την απόφασή του ουσιαστικά επιδιώκει να έχει τους γιατρούς σε ομοιρία σε μία χρονική συγκυρία που λαμβάνονται μέτρα κατά της υγείας και επανέλαβε ότι πρόκειται για απόφαση που παραπέμπει σε ανθρωποφαγία και κανιβαλισμό.